Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Μπιζόβλη. Εσείς θα τελέσετε την ακολουθία του ακάθιστου ύμνου αύριο στον Οικείο Μητροπολιτικό Ναό? Βεβαίως, το έχουμε ανακοινώσει. Το απόγευμα θα γίνει 7 η ώρα, θα γίνει ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Θα ψάρουμε το τι υπερμάχο, όπως έγινε τότε εναντίον των Αβάρων και αυτοί εξαφανίστηκαν, αυτός ο λαός. Έτσι θα ψάρουμε και εμείς το υπερμάχο, θα ψάρουμε τον ακάθιστο ύμνο. Όχι να εξαφανιστούν οι λαοί, αλλά να εξαφανιστεί η βιαιότητα μέσα ακόμη και σε θρησκευτικά μνημεία. Είστε ένας πολυγραφότατος ιεράρχης. Σε πολύ πρόσφατο άρθρο σας χαρακτηρίσατε τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από παγκόσμιο σύμβολο ιστορίας σε θρησκευτικό βιασμό, το χαρακτηρίσατε. Γιατί? Είναι αυτό μια πραγματικότητα, διότι η Αγία Σοφία ήταν ένα ιστορικό γεγονός, είναι ένα εκκλησιαστικό, θα έλεγα, όχι μνημείο, είναι ένας ναός. Ναός επ' ονόματι της Σοφίας, η οποία είναι η Αγία Σοφία, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Λοιπόν, γίνεται ένας βιασμός σε μια εποχή στην οποία υπάρχει ένας σεβασμός κάθε ετερότητας και υπάρχει μια ανεξή θρησκεία και σεβόμαστε το κάθε ιερό. Σε αυτή λοιπόν την εποχή έχουμε μια πραγματικά οπισθοδρόμηση. Θέλω να πω ότι δεν είναι ο μόνος βιασμός. Δηλαδή, αύριο μάλλον, 24 Ιουλίου του 2000, είναι μια ημέρα πένθους για όλους εμάς τους Ορθοδόξους. Όπως το ίδιο ήταν η μέρα πένθους 13 Απριλίου του 1204, όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, κατέλαβαν την Αγία Σοφιά και μετέφεραν όλους τους θησαυρούς στη Δύση, όπως το βλέπει κανείς σήμερα όταν πάει στον Άγιο Μάρκο Βενετίας. Το ίδιο ακριβώς ήταν και την 29η Μαΐου του 1453, όταν μπήκε μέσα ο Μωάμεθ ο προφητής και είχαν σκοτωθεί όλοι οι άνθρωποι μέσα στο ναό που είχαν συγκεντρωθεί και πάτησαν τα άλογά τους επάνω στα πτώματα των ανθρώπων. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα. Και μου άρεσε αυτό το οποίο βάλατε, φιέστα ντροπή. Είναι μια φιέστα ντροπή εναντίον της Ορθοδόξης Εκκλησίας, εναντίον της παγκόσμιας αυτής κληρονομιάς. Τι σας λένε οι πιστοί, σεβασμιότατε? Κοιτάξτε, νομίζω έχει διαγερθεί όλο αυτό το εσωτερικό πολιτιστικό DNA που υπάρχει μέσα μας και η αναμνήση που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Γιατί εμείς ποτέ δεν ξεχάσαμε την πονεμένη Ρωμιοσύνη, όπως έλεγε ο Φώτης Κόνταβλου. Και αυτό φαίνεται στα τραγούδια τα οποία ακόμα και τώρα τραγουδάμε, στα ήθη και τα έθιμα του λαού και τις παραδόσεις. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα που γίνεται εκφράζει την οδύνη των ανθρώπων, μεταφέρει τη σκέψη μας στην ένδοξη Ρωμιοσύνη και είναι μια καταδίκη, θα λέγαμε, εναντίον του τρόπου με τον οποίο αυτός ο ναός βιάζεται. Απλώς θέλω να πω, να υπενθυμίσω, εμείς οι θεολόγοι το γνωρίζουμε, ότι όταν ψάλουν, κάνουν την ακολουθία οι μουσουλμάνοι μέσα στους ναούς, οι μάμιδες εκείνων το οποίο λένε κυρίως είναι ότι ο Θεός δεν είναι πατέρας και δεν έχει Υιό. Θα το ψάλουν αυτό και στην Αγία Σοφιά, η οποία έχει αναγερθεί προς τιμήν της Σοφίας του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού. Αντιφατικότητα πλήρης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.